Αυτή τη στιγμή το lockdown στη Μύκονος είναι στις πρώτες ειδήσεις και στο αμερικανικό CNN. Πάμε να δούμε τις εξελίξεις, γιατί σίγουρα αυτή η απόφαση έχει κινητοποιήσει και βεβαίως έχει τρομάξει και τους φορείς της τουριστικής βιομηχανίας στην Κρήτη, με δεδομένο ότι υπάρχουν δύο περιοχές, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, που από σήμερα έχουν ενταχθεί στο πορτοκαλί με αυξημένη επιδημιολογική επιτήρηση. Θα συνδεθούμε με το Ρέθυμνο, με τον πρόεδρο ξενοδόχων του Ρεθύμνου, τον κύριο Μανώλη Τσακαλάκη. Κύριε Τσακαλάκη, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα, αγαπητέ Μάνο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς σχολιάζεται αυτή την απόφαση. Η Μύκονος είναι ένας εμβληματικός τουριστικός προορισμός για ολόκληρη την Ελλάδα. Δηλαδή είναι σε αυτές τις περιοχές που αποτελούν βαρόμετρο για τον ελληνικό τουρισμό και επικοινωνιακά, αν θέλετε, έχει και ένα εύρος λίγο παραπάνω σε σχέση με άλλες περιοχές, με δεδομένο ότι είναι meeting point του παγκόσμιου jet set. Τι σημαίνει αυτό για την ελληνική τουριστική βιομηχανία? Lockdown στην καρδιά του καλοκαιριού. Αυτό είναι ένα αρνητικό μήνυμα που εκπέμπουμε προς τα έξω και θα πρέπει να το αναλογιστούν όλοι όσοι συνέτειναν στο να φτάξουμε σε εκείνο το σημείο και να δίδουμε τέτοια μηνύματα. Η ζημιά που θα έλθει δεν θα είναι μόνο στους ξενοδόχους και στους επιχειρηματίες του κάθε λογής επαγγέλματος περί τον τουρισμό, αλλά θα είναι σε όλη την οικονομία και στους εργαζόμενους και σε όλους, διότι λίγος πολύ μένα από τα νησιά μας εξαρτιούνται κατά πολύ μεγάλο ποσοστό από τον τουρισμό. Ένας νομός που εξαρτάται και κατά 80% από τον τουρισμό είναι το Ρέθυμνο. Και θα έπρεπε λοιπόν νωρίς όλα αυτά τα οποία σπέβδουμε να διοργανώσουμε και να υλοποιήσουμε τώρα, να τα έχουμε κάνει πριν από δύο μήνες, πριν να ανοίξουμε. Φωνάζαμε τότε προς την πολιτεία, δεν δέχτηκε να πάρει τις αποφάσεις που έπρεπε. Βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε, ζητήσαμε ο εμβολιασμός να αποτελεί ένα από τα τεστ που θα χρειάζονται για να πάρει κάποιος το ατομικό βιβλιάριο υγείας και δεν καταλαβαίνω πώς ορισμένα από τα μαγαζιά τα οποία θα λειτουργήσουν μόνο για εμβολιασμένους να έχουν ένα υπάλληλο στην είσοδο ο οποίος να μην είναι εμβολιασμένος και να κάνει τσεκάρισμα αυτός σε αυτούς που μπαίνουν. Και από την άλλη πλευρά, αυτοί που θα παράγουν και που θα σερβίρουν τα εδέσματα να είναι ανεμβολίαστοι. Κύριε Τσακαλάκη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή την Πέμπτη στην επίσημη ενημέρωση, ούτε λίγο ούτε πολύ, ο κύριος Χαρδαλιάς μας είπε ότι η Μύκονος και το Ρέθυμνο, μάλιστα η Μύκονος με το Ρέθυμνο ήταν στην πρώτη θέση όσον αφορά την θετικότητα και τη διασπορά, το Ηράκλειο στην 8η θέση, είναι από τις περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα. Πιστεύετε ότι είναι θέμα χρόνου παρόμοια μέτρα στο Ρέθυμνο ή γενικότερα στην Κρήτη? Πιστεύω ότι αν αντιδράσουμε αυτόματα, γι' αυτό και σήμερα είχαμε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο σαν Συμβούλιο του Συλλόγου Ξενοδόχων, έχουμε και τη Δευτέρα κάποιες διεργασίες, έχουμε ζητήσει από την ΔΥΠΕ να μας στείλει άλλο ένα κλιμάκιο να κάνει rapid test για να μην επιβαρύνονται οι εργαζόμενοι, έχουμε ζητήσει κινητή μονάδα η οποία να πηγαίνει τις ώρες αλλαγής βάρδιας για ένα δύο-ωρο, τρίωρο στα ξενοδοχεία, ούτως ώστε όσοι θέλουν να εμβολιαστούν να μπορούν να το κάνουν χωρίς να χάσουν ούτε τη μέρα τους, ούτε το μεροκάματό τους, ούτε να ταλαιπωρηθούν. Έχουμε φροντίσει να ενημερώνουμε συνεχώς τους ανεμβολίαστους για όλα αυτά τα οποία πρώτα-πρώτα για την υγεία τη δική τους, για να προστατέψουν το δικό τους τον εαυτό και κατά δεύτερο λόγο τους υπόλοιπους. Ελπίζω έστω και την ίστατη στιγμή να αποφύγουμε στο η σύσταση που βγήκε χθες από τη Γερμανία να γίνει οδηγία. Είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει. Δέστε τι έγινε στην περίπτωση της Πορτογαλίας. Η Τουρκίας, Γερμανία χθες ουσιαστικά κάνει μία σύσταση προς τους επισκέπτες να είναι προσεκτικοί εφόσον επισκέπτονται το νησί μας. Ακριβώς. Εφόσον επισκέπτονται το νησί μας και τη χώρα μας κατ' επέκταση. Και από την άλλη πλευρά, εδώ να υπενθυμίσω ότι και πέρυσι, αλλά μέχρι και τώρα φέτος, το κάρο το τραβάνε οι Γερμανοί. Αυτή είναι η μάζα των τουριστών που έρχονται. Να μην ξεχνάμε ότι το αεροδρόμιο Ηρακλείου έκανε τα καλύτερα νούμερα στην Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι, με αποτέλεσμα τον προηγούμενο μήνα να δείξει 40% αφίξεις σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019 και να
πλησιάζουμε να υπερβούμε το 70% των εισερχομένων τουριστών για το μήνα που διανύουμε σε σχέση με το 19. Κύριε Τσακαλάκη, ουσιαστικά από σήμερα υπάρχουν λοιπόν αυτά τα νέα δεδομένα. Οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι στην εστίαση και τον τουρισμό στις 5 αυτές περιοχές που βρίσκονται στην αυξημένη επιδημιολογική επιτήρηση, θα τολμήσω να πω ότι η Μύκονος πάει ένα επίπεδο παραπάνω, είναι στο κόκκινο, γιατί έχουμε τα πιο αυστηρά μέτρα που θα μπορούσαν να επιβληθούν στην θερινή περίοδο. Δηλαδή, όλοι όσοι έχουν επισκεφτεί τη Μύκονο γνωρίζουν ότι εστίαση και διασκέδαση χωρίς μουσική και απαγόρευση της κυκλοφορίας πριν από 3 χρόνια θα ήταν μια άγνωστη φράση που θα χαρακτηριζόταν ακόμα και ως μια τρέλα του καλοκαιριού. Σήμερα όμως αυτό είναι μια πραγματικότητα. Άρα από σήμερα τι ακριβώς πρέπει να κάνουν οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι στον τουρισμό και την εστίαση? Από σήμερα οι ανεμβολίαστοι πρέπει να υποβάλλονται σε 2 τεστ εβδομαδιαίως, ένα rapid και ένα self-test, αλλά να τηρούν και με θρησκευτική ευλάβεια, όπως έχουμε πει, τα υγειονομικά πρωτόκολλα εντός και εκτός του χώρου εργασίας τους, και ειδικά στο εντός είναι εκ των όνων κάνευτο. Το κάναμε πέρυσι που ήταν η πρώτη χρονιά και που δεν τα γνωρίζαμε και τόσο καλά, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν επιμολύνσεις σε κανέναν από τους τουρίστες μας, αλλά και σε όλους όσους εργάζονται στον τουρισμό, και ευελπιστούσαμε ότι φέτος θα το ρευστοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Πέρυσι λοιπόν που ήταν η πρώτη χρονιά και που δεν τα ξέραμε, φερθήκαμε πάρα πολύ καλά. Εφέτος γιατί δεν κάνουμε το ίδιο που κάναμε με τόση επιτυχία πέρυσι? Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, πέρυσι δεν είχαμε το εμβόλιο στη φαρέτρα μας. Φέτος λοιπόν που έχουμε, και είναι το μοναδικό όπλο που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή τον κορονοϊό. Αν υπήρχε κάποιο άλλο όπλο, ας το κάναμε. Αλλά αφού δεν έχουμε, ας δοκιμάσουμε αυτό που έχουμε τουλάχιστον. Η αλήθεια είναι ότι εσείς οι φορείς του κριτικού τουρισμού, επειδή ασχοληθήκαμε πάρα πολύ και μέσα από το ρεπορτάζ στο Δελτίο Ειδήσεων, αλλά και στην εκπομπή Ώρα Αιχμής, από τον περασμένο Φεβρουάριο, θυμάμαι τις προτάσεις που κάνατε στην ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού να τρέξει τη διαδικασία των εμβολιασμών στον χώρο του τουρισμού. Είπατε νωρίτερα ότι αυτά που εφαρμόζονται σήμερα θα έπρεπε να εφαρμοστούν 2 μήνες πριν. Τι έφταξε, κύριε Τσακαλάκη? Το πήραμε ελαφριά το θέμα, μου φαίνεται. Όλοι νομίσαν ότι θα ήταν κάτι πιο εύκολο φέτος. Περιμένανε ότι με τους εμβολιασμούς θα έχουμε λιγότερη επιμόλυνση. Δυστυχώς όμως η μετάλλαξη, αυτή η δέλτα που έχει βγει αυτή τη στιγμή και που μεταδίδεται με γοργότερους ρυθμούς από ότι ο αρχικός ιός, και δεν ξέρουμε και πώς αλλιώς θα μεταλλαχτεί και ποια άλλη μετάλλαξη θα έρθει αργότερα και πώς θα προφυλακτούμε. Μέχρι στιγμής όλοι οι ειδικοί το μόνο που μας λένε είναι ότι ο εμβολιασμός είναι αυτός ο οποίος μας βοηθάει στο να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Ας το κάνουμε λοιπόν. Αυτό είναι και έκκληση προς τους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να πιέσουμε κανένα, αλλά όποιος θέλει να συμμετέχει στον τουρισμό, όποιος θέλει να απασχολείται, θα πρέπει να είναι προφυλαγμένος. Και αυτός και η οικογένειά του. Κύριε Τσακαλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχηθώ καλή δύναμη και μακάρι η Κρήτη να μην χρειάζεται να αντιμετωπίσει αυτή την πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η Μύκονος σήμερα. Το εύχομαι από καρδιάς για όλους μας. Καλό σας βράδυ.